κύριος Κουταμάρας δεν είχε καθόλου μυαλό, ούτε μια σταλίτσα. Να φανταστείτε, έμενε πάνω σε ένα δέντρο στη μακρινή κουτοχώρα. Μάλιστα, πάνω σε ένα δέντρο. «Γιατί μένεις πάνω στο δέντρο?» το ρώτησε κάποια μέρα ο κύριος χαρούμενος. «Προσπάθησα να μείνω κάτω στη γη», απάντησε ο κύριος Κουταμάρας. «Όμως ήταν τόσο ψηλά που φοβήθηκα και έτσι μετακόμισα στο δέντρο για να βρίσκομαι πιο κοντά στο έδαφος». «Τι Κουταμάρα, Θεέ μου», είπε κοροϊδευτικά ο κύριος χαρούμενος. «Ξέρετε ποιο ήταν το αγαπημένο φαγητό του κύριου Κουταμάρα?» «Η σούπα». «Σίγουρα δεν βρίσκεται τίποτα κουτό σε αυτό». «Αν σας πω όμως ότι έτρωγε τη σούπα του μέσα σε σάντουιτς, τι έχετε να πείτε?» «Γιατί τρως τη σούπα σου μέσα σε σάντουιτς?» το ρώτησε μια μέρα ο κύριος αδιάκριτος. «Γιατί δοκίμασα να φάω σούπα τηγανητή και δεν μου άρεσε καθόλου», απάντησε ο κύριος Κουταμάρας. «Ξέρετε που κοιμόταν κάθε νύχτα ο κύριος Κουταμάρας?» «Μέσα σε μία βάρκα». «Είχε βάλει τη βάρκα μέσα στην κρεβατοκάμαρά του, στο σπίτι του πάνω στο δέντρο. Γιατί γελάτε?» «Γιατί κοιμάσαι μέσα σε βάρκα?» τον ρώτησε μια μέρα ο κύριος δυνατός. «Γιατί προσπάθησα να κοιμηθώ πάνω σε ένα ποδήλατο και ήταν λίγο άβολα», απάντησε ο κύριος Κουταμάρας. Ο πιο καλός φίλος του κύριου Κουταμάρα ήταν ο κύριος Ανόητος. Οι δύο φίλοι έμοιαζαν σε πολλά πράγματα. Ο κύριος Κουταμάρας πήγαινε πολύ συχνά στο σπίτι του κύριου Ανόητου και έπαιζαν πάζλ. Πώς έπαιζαν? Έριχναν τα κομμάτια του πάζλ ο ένας τον άλλον. Τι ανόητο! Και ο κύριος Ανόητος, όπως πήγαινε πολλές φορές στο σπίτι του κύριου Κουταμάρα, έπαιζαν χαρτιά. Ξέρετε πώς? Έκαναν διαγωνισμό ποιος θα μπορέσει να σκίσει σε περισσότερα κομματάκια ένα ταπλόχαρτο. Τι κουτό! Εκείνη τη μέρα, στην κουτοχώρα χιόνισε. Και ξέρετε τι χρώμα είχε το χιόνι που κάλυψε ολόκληρη την κουτοχώρα? Ήταν κίτρινο. Μη με ρωτήσετε γιατί. Κίτρινο, κατά κίτρινο χιόνι. Μόλις ξύπνησε το πρωί εκείνο ο κύριος Ανόητος, όλη η πόλη ήταν σκεπασμένη με κίτρινο χιόνι. «Τι ωραία, χιόνιζε», είπε κοιτάζοντας έξω το παράθυρο, και ήταν τόσο ενθουσιασμένος που έτρεξε μέχρι το σπίτι του κυρίου Κουταμάρα να του πείτε ευχάριστα νέα. Ο κύριος Κουταμάρας κοιμόταν, όπως πάντα, μέσα στη βάρκα του. «Ξύπνα, υπναρά», του φώναξε ο κύριος Ανόητος. «Ξύπνα και έλα να δεις έξω από το παράθυρο». «Τι στο καλό είναι αυτό?» μουρμούρισε ο κύριος Κουταμάρας και προχώρησε προς το παράθυρο, τρίβοντας τα μάτια του για να ξυπνήσει. «Πω πω», είπε κοιτάζοντας έξω. «Πόση μουστάρδα!» «Δεν είναι μουστάρδα, βρεχαζούλη», είπε γελώντας ο κύριος Ανόητος. «Είναι χιόνι, έλα έξω». Οι δύο φίλοι πέρασαν υπέροχα εκείνη την ημέρα. Έπαιξαν χιονοπόλεμο με την ψυχή τους. Οι χιονόμπαλες του κυρίου Ανόητου ήταν στρογγυλές. Ο κύριος Κουταμάρας όμως έφτιαχνε χιονόμπαλες που έμοιαζαν με κύβους. Έφτιαξαν και ένα χιονάνθρωπο. Έναν πολύ ανόητο και χοντρό κίτρινο χιονάνθρωπο. «Ξέρεις κάτι?» είπε ο κύριος Κουταμάρας στον κύριο Ανόητο εκείνο το απόγευμα. «Λέω να παίξουμε λίγο με το έλκυθρο». «Μα δεν έχουμε έλκυθρο», παρατήρησε ο κύριος Ανόητος. «Αυτό δεν το είχα σκεφτεί», παραδέχτηκε ο φίλος του. Ο κύριος Ανόητος σκέφτηκε για λίγο και ξαφνικά φώναξε. «Έχουμε, μα και βέβαια έχουμε έλκυθρο». Οι δύο φίλοι ανέβηκαν αμέσως στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού που βρίσκονταν πάνω στο δέντρο. Λίγο αργότερα κατηφόριζαν γλιστρώνοντας την πλαγιά του λόφου μέσα στο έλκυθρό τους, που δεν ήταν άλλο από τη βάρκα του κυρίου Κουταμάρα. «Γιούπι», ξεφώναζαν χαρούμενοι. «Είναι φανταστικά!» Ήταν μια καταπληκτική ημέρα. Μόλις βράδιασε, κάθισαν να φάνε παρέα. Τι έφαγαν? Πίτα από σούπα. «Και τώρα που τελειώσαμε, τι παιχνίδι να παίξουμε?» ρώτησε ο κύριος Ανόητος. «Ας παίξουμε γκρινιάρι», απάντησε ο κύριος Κουταμάρας. Και πριν προλάβουν να κατεβάσουν το κουτί με το επιτραπέζιο παιχνίδι από τον ντουλάπι, άρχισαν να γκρινιάζουν ο ένας τον άλλο. «Όχι άλλες κουταμάρες, κύριε Κουταμάρα!»